Καλώς ορίσατε στα εγγένεια του Πολιτικού Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική, του Στέλιου Πέτσα. Ο πατέρας Ιωάννης Ράπτης από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου θα τελέσει τώρα τον αγιασμό των εγγενείων. Και συγχωρήσιν των θεσμάτων μνημονέτησε εν των ψάριν ημάς των αγέρων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νύχτε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Κύριος Φωτισμός μου και Σωτήρ μου, πρόσκομαι, Κύριος Υπερασπιστής της ζωής μου, Σοφία, προς Εβραίους Επιστολής Πάτρου του Ανάγνους μου, πρόσκομαι, αδελφοί ο Αγιάζων και Αγιάζων και Αγιαζόμενοι εξ εμάς πάντες, μήνε τι αν κατεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας ημίσωσε, και πάλι εγώ έσω με επιπληθώς επ' αυτό, και πάλι ιδού εγώ και τα παιδεία αμοιεύε και ο Θεός. Επιούν τα παιδεία και κοινώνικε σαρκό και αίματο, και αυτό παραπληξίω μετέσχει τον αυτόν, την αδειά του θανάτου καταργήσει τον κράτο έχοντα του θανάτου του τέσσερι των διάβολων, και απαλλάξει τούτου πώ υπόβα θανάτου για παντό του ζήν, έλμαχη εισαγγελία, του καρδικού αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματο Αβραάμ επιλαμβάνεται, όφεν όφιλε κατά πάντα τη αδελφή ομοιωθήνε, την αέλεη μόνη γέννητα και πιστό αρχιερεύστα προ τον Θεό. Εις το εγκάσκεστε τας αμαρτίας του λαού, ενώ καρπέπανθεν αυτός πειραστής, δύναται εις πειραζομένης, βοήθησε. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σωστία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της σου. Κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα πρόσκομαι. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιερουσόλυμα, έστι δε της Ιερουσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα, οι επιλεγωμένοι Εβραϊστοί Βηθεσδά, πέντε στο ασέφουσα, εν τάχτες κατέχει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων και του ύδατος κίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε την κολυμπήθρα και ταράσε το το είδο. Ο ουν πρώτος συμβάς μετά την ταραχή του ύδατος, υγιής εκείνε το, ο
οπουδήποτε κατήχε το νοσήμα τη. Δόξα σε, Κύριε, δόξα σε. Κύριε Δεϊθόν, υπέρ της άνετ ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριε Δεϊθόν, υπέρ της ειρήνης του σύμφωτος κόσμου, της καρδίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αθηναγόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν του κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και έρευνα του Χρήστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως, ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του καταφυτίσε το είδατε τούτο την καταρτική της υπερουσίου Τριάδος ενέργεια. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του γενέστε το είδωρ τούτο ιαματικών ψυχών και σωμάτων και πάση αντικειμένης δυνάμεως αποτρεπτικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ πάντων των χτιζόντων της παρά του Θεού βοηθείας και αντιλήψεως του Κυρίου Δεϊθόμεν, όπως Κύριος ο Θεός ημών αναδείξει μας, Υιούς και κληρονόμους της Βασιλείας αυτού, δια της του ύδατος του μεταλήψεως τε κερανισμού, του Κυρίου Δεϊθόμεν, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών του Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση, της κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι, κλείνουν Κύριε το ούσου και επάκουσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστήρια καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα, και ευλόγησον πάντα σημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχένους σημαίνοντος του της δουλείας πρόσχημα. Και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως του κεραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχής και σώματος. Σίγαρε ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, σώσον Κύριε των λαών σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και δώσον φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου, ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος, και δώσον φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου, και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος, και δώσον φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σώων δωρεάν αξίους ημας πίσον, Θεότο και Παρθένε, παρολώσα τα πλημμένηματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουση, την ευλογία σου άχραντε. Δόξα σε ο Θεός ελπίσου σου, Κύριε, δόξα σε, ο Αναστάσιμος πρόκτης τόσο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχάντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός Θεία Δυνάμεων του Θεού και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αίλων Νοερών Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παναφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ερμάρτυρος Βλασίου, Επισκόπου Σεβαστίας, Πολιούχου Προστάτου και Εφόρου της Πόλεως και της Μητροπόλεως ημών και πάντοτε των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός, λάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Κύριε Υπουργέ, πριν πω το Χριστός Ανέστη, γιατί διανύουμε αυτή την αναστάσιμη περίοδο, θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχηθώ καλή επιτυχία στον αγώνα σας και να σας ευχαριστήσω για τα όσα έχετε κάνει για την ενορία του Αγίου Βρασίου και σε ένδειξη έτσι ευλογίας αυτόν τον σταυρό με τον οποίο ευλόγησα σήμερα τον αγιασμό, να σας τον παραδώσω
να σας συντροφεύει και να τον έχετε σαν το σταυρό του μαρτυρίου του Χριστού μας μπροστά για να βλέπετε ότι ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά έχει την Ανάσταση. Να είστε καλά. Και τη ενδυσμήμαση ζωή χαρισάμενο. Αληθώ ανέστη ο κύριο. Καλή Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό τον πρόεδρο Δήμητο Αχαρνών Θρακομακεδόνων, τον κύριο Πέτρο Μαρίνη, και ένα σύντομο χαιρετισμό. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, να είστε καλά εσείς και η οικογένειά σας. 21 Μαΐου έφτασαν οι πιο κρίσιμες εκλογές της τελευταίας δεκαετίας. Το έχω πει, θα το ξαναλέω, μέχρι η Νέα Δημοκρατία να έχει κερδοφόρα πορεία. Σε αυτές τις εκλογές, το ψηφοδέλτιο της Ανατολικής Αττικής κοσμείται από πολύ καλούς και σωστούς ανθρώπους. Ένας από αυτούς είναι ένας άνθρωπος, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ πέρα, ο Στέλιος ο Πέτσας, ο φίλος ο Στέλιος για όλους εμάς, ένας άνθρωπος ο οποίος, για όσο δεν το γνωρίζετε, όσο ήρεμος, συζητήσιμο και πράος και είναι, τόσο δύσκολες αποστολές αναλαμβάνει. Ποιος ξέρει από εμάς, μάλλον ποιος θυμάται, ότι ως Διευθυντής Προέδρου Νέας Δημοκρατίας έτρεχε σε όλες τις περιστάσεις, ως εκπρόσωπος του κόμματος και της κυβέρνησης αντιμετώπιζε όλους τους δημοσιογράφους, και ως αναπληρωτής, υπουργός εσωτερικών, έχει στηρίξει όλους τους Δήμους Ελλάδος. Το πόσο έχει στηρίξει το Δήμο Αχαρνών δεν θα το πω εγώ, θα το αναφέρει ο Δήμαρχος σε λίγο, γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι ήταν πλάι μας. Η τελευταία του πράξη που έκανε, που βάζει μπροστά το καλό του κόσμου, ήταν πριν λίγες μέρες. Φίλες, τελείω να το αναφέρω, όταν έγινε ένα νομοσχέδιο παραπληρωθήκαν για το Άργο, για τα σκυλάκια συντροφιάς, ο Στέλιος ο Πέτσας πήρε την πρωτοβουλία μόνος του και έκανε διορθωτικές κινήσεις. Όσο και να μην αρέσανε, έβγαλε κυκλίους με δικιά του υπογραφή, ώστε να μπορέσουν ο κόσμος να καταλάβει την αλήθεια. Εγώ τον ευχαριστώ προσωπικά, πρώτον για τη φιλία του, δεύτερον για ό,τι έχει κάνει για τον τόπο και τρίτον είμαστε εδώ κοντά σου. Να είσαι καλά. Θέλαμε να απευθύνει ο πρόεδρος ΟΝΕΔ Αχαρνών Θρακομακεδόνων, ο κ. Κωνσταντίνος Βρετός. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ σήμερα που έχουμε την τιμή να κοντευτούμε και επίσημα στην περιοχή μας τον αναπληρωτή υπουργό και βουλευτή με την Νέα Δημοκρατία στην Ανατολική Αττική, Στέλιο Πέτσα, που επέλεξε την περιοχή μας για να ανοίξει το εκλογικό κέντρο. Είναι τιμή μας που εργάζεστε από την πρώτη μέρα για το Δήμο Αχαρνών και τα συμφέροντά του, είστε δίπλα για να αναγνωρίζετε και να βοηθάτε στην επίλυση όλων των προβλημάτων του Δήμου και με κύρια κίνησή σας την αποκατάσταση του αντιπρασίου. Εμείς, σαν νεολαία, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή πλέον των εκλογών και αγωνιζόμαστε για αυτοδυναμία με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με τον Υπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, βρισκόμαστε δίπλα στον Υπουργό, στον αγώνα του που έχει και του ευχόμαστε καλή επιτυχία, την οποία και βέβαια θεωρούμε δεδομένη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κοντά μας θα θέλαμε να έρθει ο Δήμαρχος Αχαρνών Θρακομακεδόνων, ο κύριος Σπύρος Βρετός. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στα εγγένεια του πολιτικού γραφείου του Υπουργού του κ. Πέτσα. Και επί την ευκαιρία λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για το βήμα που μου δίνετε. Θα ήθελα, αγαπητοί συνδημότες, να σας πω ότι ο κ. Πέτσας, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στενά τα τελευταία 2,5 χρόνια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει εντυπωσιάσει. Με έχει εντυπωσιάσει για τον τρόπο που εργάζεται. Είναι μεθοδικός. Είναι πανέξυπνος καταρχήν.
και λύνει προβλήματα πολύ γρήγορα και πολύ άμεσα. Αυτό και μόνο το καταπάσχει τους πολιτικούς οι οποίοι αξίζουν να εκπροσωπούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τους Έλληνες πολίτες. Στο Δήμο Χαρνών έχει προσφέρει πάρα πολλά από την θέση ευθύνης που κατήγε στην κυβέρνηση και αρκεί να σας πω, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ, πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήσεις ήρθαν στο Δήμο Αρνών τα τελευταία 2,5 χρόνια, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει τα τελευταία 20. Αυτό που λέει παραγωγήθηκε και σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό. Εκτός από αυτό όμως, ο υπουργός ο κ. Πέτσας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κράτησε και βοήθησε την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική κοινωνία, πρωτοκλασσάτος τέλεχος της κυβερνήσεως, στα δύσκολα. Θα σας τα πει ο ίδιος καλύτερα που τα ξέρει καλύτερα από μένα. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι καταρχάς τον θεωρώ φίλο μου, τον θαυμάζω για αυτό που κάνει. Είναι ακίνητος, είναι δυναμικός, αποτελεσματικός και πραγματικά αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συνεργάστηκα μαζί του. Θεωρώ ότι αξίζει να είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να μας εκπροσωπήσει σαν βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Του εύχομαι τα βάτη της καρδιάς μου στις 21 Μαΐου να είναι ένας εκλεγμένος βουλευτής και να συνεχίσει δυναμικά να βοηθήσει την κοινωνική μας στην καρδιά του. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Το λόγο έχει τώρα ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική, ο κύριος Τάιος Πέτσας. Σας βλέπω όλους εδώ σήμερα στα γένεια ενός πολιτικού γραφείου. Ενός πολιτικού γραφείου που φιλοδοξεί να στεγάσει τις δικές σας φιλοδοξίες, τα δικά σας όνειρα, προκειμένου όλοι μαζί να δώσουμε αυτή τη μάχη μέχρι τις 21 Μαΐου και μετά την επόμενη τετραετία να μπορέσουμε αυτά τα όνειρα όχι μόνο να τα φανταζόμαστε, αλλά να τα βλέπουμε να ξεδιπλώνονται, να παίρνουν σάρκα και οστά και να γίνονται πράξη. Και είμαι εδώ, σε αυτόν τον τόπο, για να ανοίξω το εκλογικό μου κέντρο, γιατί με αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή. Όσοι μιλήσαν πριν, ο πρόεδρός μας, ο πρόεδρος Σονέρ, ο δήμαρχός μας, αλλά και με όλους εσάς που έχουν μια σχέση όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι ξέρουν ότι βγαίνει από την καρδιά μου αυτή η αίσθηση που έχω ότι με αγκαλιάσατε στενά όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε για να κάνουμε κάτι καλύτερο για τον τόπο. Γιατί ο Δήμος Αγαρνών, το Μενίδη, το Μενιδόρε, την Παγκόπη, δεν είναι ένας τόπος που πρέπει να μένει πίσω, αλλά πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Ανατολικής Αττικής, 108.000 και πλέον κόσμος μετά την τελευταία απογραφή, που αξίζει το καλύτερο. Και δεν είναι μόνο ξεχασμένος. Έχει πολλές προκλήσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε στη συνέχεια, αλλά θα ήθελα να μην κάνουμε μια κλασική προεκλογική ομιλία σήμερα. Θα ήθελα να σας πω να αναλογιστείτε που ήμασταν τον Ιούλιο του 2019. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι σήμερα είμαστε καλύτερα. Αξίζει αυτό να το θυμόμαστε. Και είμαστε καλύτερα παρά το γεγονός ότι περάσαμε μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες. Κρίση υγειονομική, όπως της πανδημίας του κορονοϊού, κάτι που δεν είχαμε αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν, κανένας από εμάς που είμαστε στη ζωή. Και όμως την αντιμετωπίσαμε ενωμένοι, με συνεργασία, πρώτα οι πολίτες, μετά η αυτοδιοίκηση, μετά η κεντρική κυβέρνηση. Καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι, να προστατεύσουμε ο καθένας τον εαυτό του, τους οικείους του και φυσικά το κοινωνικό σύνολο. Δεύτερη κρίση που αντιμετωπίσαμε μαζί, φυσικά η μεταναστευτική, με μεταναστευτικές ροές πολύ μεγάλες όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα έχουμε 4 φορές λιγότερα κέντρα επιλογής και ταυτοποίησης στη χώρα και 4 φορές λιγότερους διαμένοντες σε όλη την επικρατεία. Είναι μεγάλο επίτευγμα και αυτό. Γιατί εμείς είμαστε μια παράταξη που λέμε ότι ναι, η θάλασσα έχει σύνορα. Και ξέρουμε να τα φυλάμε. Όπως φυλάμε και τον Εύρο και τα νησιά μας και παντού, γιατί είμαστε γνήσιοι απόγονοι του Λεωνίδα που ξέρουμε να φυλάκουμε Θερμοπύλες. Τρίτη κρίση, η κρίση ενεργειακή. Για σκεφτείτε, από το Σεπτέμβριο του 2021, μια πρωτόγνωρη συγκλονισμένη ενεργειακή κρίση παντού στον κόσμο, που πήρε ένα μεγάλο μερίδιο από το μηνιαίο σας εισόδημα στους λογαριασμούς του ρεύματος, στα κάψιμα, σταδιακά στην ακρίβεια που μετακινήθηκε σε οποιαδήποτε αγορά.
και φυσικά τη κλιματική κρίση που όλους μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ σε όλη τη χώρα, τον Ιαννό, τον Βάλο, άλλα φαινόμενα ακραία, αλλά και εδώ στην περιοχή μας με τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021. Και όμως πιστεύω, φίλες και φίλοι, ότι όλοι θα σκεφτούμε ότι παρά αυτές τις τέσσερις πρωτοφανείς και μεγάλες κρίσεις, σήμερα είμαστε καλύτερα από το 2019. Και είμαστε καλύτερα γιατί επιτέλους αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της χώρας μας. Δεν είμαστε στην κατάσταση των μνημονίων της δεκαετίας του 2010. Δεν είμαστε στην κατάσταση που θα έπρεπε πραγματικά να παρακαλούμε τους εταίρους μας για να σταθούμε όρθιοι δημοσιονομικά και να μην χρεοκοπήσουμε. Δεν είμαστε στην κατάσταση εκείνη που η Ελλάδα ήταν στην ανυποληψία, ουρακός της Ευρώπης, αλλά σήμερα πρωτοπορεί σε όλα τα φόρα. Είμαστε σε μια κατάσταση καλύτερη, γιατί το εισόδημά μας συνολικά μεγάλωσε. Το ΑΕΠ της χώρας έχει αυξηθεί 45 δισεκατομμύρια ευρώ, φίλες και φίλοι, το 2018. Οι καταθέσεις των οικογενειών 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ενεργία έχει πέσει 10 ποσοστιαίες μονάδες για τους νέους και 7 ποσοστιαίες μονάδες συνολικά. 300.000 συμπολίτες μας βρήκαν δουλειά. Όλα αυτά τα στοιχεία μιας οικονομίας που φαίνεται ότι είναι έτοιμη να εξεντυπώσει όλες εκείνες τις ευκαιρίες που βλέπει μπροστά της. Και αυτές οι ευκαιρίες, ξέρετε, μπορεί να μεταφράζονται σε κάποια νούμερα, όπως η έκρηξη των ξένων άμεσων επενδύσεων ή τα χρήματα που έρχονται από τα ΕΣΠΟ και τα Ταμεία Ανάκαμψης. Αλλά κυρίως αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς νιώθουμε πιο μεγάλη σιγουριά ώστε να εξεντυπώσουμε τα όνειρά μας και να προχωρήσουμε να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα οποία είχαν μείνει πίσω για πολλά χρόνια. Και είμαστε καλύτερα από το 2019 και λέμε όχι σε οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό, σε αυτό το δίλημα των εκλογών της 21ης Μαΐου, πρέπει να είμαστε πολύ καθαροί. Το δίλημα είναι ή πάμε μπροστά ή πάμε πίσω. Το πίσω, φίλες και φίλοι, έχει πρόσωπο. Έχει το πρόσωπο εκείνων που λένε ότι δεν έγινε και κάτι αν ξανακτήσουμε τις τράπεζες και αν περιμένετε στην ουρά για να σηκώσετε 60 ευρώ όπως κάνατε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2015. Εμείς λέμε ότι όχι, αυτό είναι μια μεγάλη οπισθοδρόμηση στην οποία δεν θέλει να ξαναζήσει ο ελληνικός λαός. Και επιλέγει να πάμε μπροστά με τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που κατάφερε να αποκαταστήσει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και με ένα πρόγραμμα το οποίο εξελικτώνουμε παντού στην Ελλάδα, να φέρουμε κοντά μας εκείνους τους ανθρώπους που σήμερα ακόμη εξακολουθούν να είναι αναποφάσιστοι, προκειμένου να προχωρήσουμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ένα ποσοστό σε εκλογές που θα δείχνει ότι πράγματι μπορούμε να είμαστε. Αν δεν είχαμε την τυχοδεκτική επιλογή της αναλογικής κοντά στην αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Και είμαι πεπισμένος, βλέποντας τις τελευταίες μετρήσεις που έρχονται στην δημοσιότητα και τη σημερινή, τη χθεσινή, όλες τις προηγούμενες, ότι αυτή τη στιγμή η διαφορά μας με το δεύτερο κόμμα μεγαλώνει συνεχώς, είναι πάνω από τις 7 ποσοστιαίες μονάδες και θα διευρυνθεί κι άλλο. Γιατί οι Έλληνες, όπως είπαμε και πριν, διαλέγουν την πρόοδο, όχι την εμπιστοδρόμηση. Και διαλέγουν επίσης κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά, φίλες και φίλοι, που λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε για την επόμενη τετραετία. Να αυξήσουμε τους μισθούς 25% περίπου και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, στο δημόσιο με ένα νέο μισθολόγιο, στον ιδιωτικό με σταδιακές αυξήσεις. Πρώτα από τον κατώτατο μισθό, που ήδη τον έχουμε αυξήσει από τα 650 ευρώ που παραλάβαμε στα 780 ευρώ, αλλά και θα φτάσει στα 950 ευρώ μέσα στο τέλος της τετραετίας, προκειμένου να στηρίξει τη μέση άνοδο των αποδοχών. Έχουμε βάλει ένα φιλόδοξο στόχο. Περίπου 1.500 ευρώ ο μέσος μισθός, κάτι το οποίο όμως θα έρθει μόνο μέσα από την ισχυρή ανάπτυξη. Ανάπτυξη πάνω από 3% όπως έχουμε υπολογίσει για τα επόμενα 4 χρόνια. Επίσης, μιλάμε για ένα σύστημα υγείας το οποίο θα μας αξίζει. Ένα σύστημα υγείας το οποίο είναι καλύτερο από αυτό που είχαμε μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι η άνταξη στον κορονοϊό έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Τρίτο στοιχείο είναι ένα κράτος που δεν θα μας πληγώνει, όπως έγινε με την τραγωδία των Τεπών. Αλλά ένα κράτος που θα μας κάνει περήφανος. Όπως όταν βλέπαμε στο κινητό μας ένα μήνυμα για να πάμε στο εμβολιαστικό μας κέντρο και να κάνουμε το εμβόλιο, αντιμετωπίζοντας τον αόρατο του εχθρό, τον κορονοϊό. Να δείξουμε δηλαδή ότι έχουμε τις δυνατότητες εκείνες προκειμένου να κάνουμε αυτό το άλμα το ποιοτικό για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία σήμερα. Τέταρτο στοιχείο είναι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την διεθνή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό με το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα για πρώτη φορά μετά από τα πολλά χρόνια. Επενδύουμε στην αποτελεστική δύναμη της χώρας μας, στον αέρα, με τα αεροσκάφη μας, στη θάλασσα με τις φρεγάτες, παντού με την αναδιάταξη των ενόπλων δυνάμεών μας, προκειμένου ναι, να δείξουμε ότι έχουμε μια ισχυρή αποτελεστική δύναμη, γιατί φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε, η γείτονάς μας είναι η Τουρκία. Δεν είναι το Λουξεμβούργο, δεν είναι η Ολλανδία. Επομένως, πρέπει πάντα να μπορούμε να δείξουμε αυτή την αποτελεστικότητα που χρειάζεται όταν οι κυρίες το απαιτούν.
και επίσης θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την διεθνή εικόνα της χώρας και με τις διεθνείς μας συμμαχίες, όπως η Γαλλία, όπως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες αυτές οι διεθνείς σχέσεις που τελικά καταλήγουν σε μία εικόνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό να μιλάει στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό να σηκώνεται ολόκληρο όρθιο και να τον χειροκροτεί, γιατί αυτή είναι η θέση που αξίζει στην Ελλάδα το 2023 και το 2024. Ένα τέταρτο στοιχείο αναφέρθηκε πριν και από τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ. Να φέρουμε πιο κοντά μας τα νέα παιδιά, τα οποία νιώθουν σήμερα ότι είναι απογοητευμένα από την πολιτική, ότι δεν μιλάμε τη γλώσσα τους, ότι δεν μπορούμε να εκφράσουμε τα όνειρά τους. Και εγώ λέω σε όλους αυτούς, ναι, είμαι περήφανος που είμαι σε μια κυβέρνηση που αύξησε το κατώτατο μισθό 20%, γιατί κυρίως οι νέοι μας είναι αυτοί που είναι προσλαμβανόμενοι στην αγορά εργασίας. Είμαι περήφανος που είμαι σε μια κυβέρνηση που διπλασίασε τα φοιτητικά επιδόματα. Είμαι περήφανος που είμαι σε μια κυβέρνηση που κατάφερε να μειώσει την αργία των νέων 10 ποσοστιαίες μονάδες. Είμαι περήφανος που είμαι σε μια κυβέρνηση που τώρα ξεδιπλώνει ένα πρόγραμμα όπως το πρόγραμμα Σπίτι μου, με μια δυνατότητα να πληρώνει κάποιος για στεγαστικό δάνειο λιγότερο από όσα πλήρωνε για ένα ενίκιο, προκειμένου να φύγει από το πατρικό του σπίτι, να απογαλακτιστεί από το οικογενειακό περιβάλλον, να στεγάσει το νέο του σπιτικό. Αυτές είναι πολιτικές τις οποίες παραδέχομαι στους Έλληνες πολίτες, τους δούμε να μας εμπιστευτούν και πιστεύω να μας εμπιστευτούν, ώστε να πάμε πολύ τολμηρά και δυναμικά στο μέλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε να δούμε εμείς, σαν πολίτες της Ανατολικής Αττικής, σαν δημότες του Δήμου Αγανών, τι είναι αυτό το οποίο θα είναι ως δίκαιο μέρισμα για αυτή την ανάπτυξη. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμη, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τις υποδομές και κάποια από αυτά ξεκινήσαμε να τα κάνουμε ήδη. Άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, με τις συγκοινωνίες, με την ασφάλεια. Και όλα αυτά θα πω πολύ σύντομα τη δική μου σκέψη εδώ για τον τόπο μας. Δεν μπορεί να μιλάμε αφηρημένα όταν πηγαίνουμε σε εκλογές. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι για να καταλαβαίνουν οι πολίτες ποιο είναι το διακείμενο. Όταν είπε ο δήμαρχός μας πριν ότι έχουμε διαθέσει περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο τα τελευταία χρόνια για να σταθεί στα πόδια του, είναι μόνο ένα μικρό δείγμα γραφής στο τι ακολουθεί. Γιατί είπα και πριν ότι ο Δήμος Αγανών δεν είναι ξεχασμένος Δήμος. Και τα χρήματα αυτά, ιδίως τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν σε αναπτυξιακά έργα, είτε μιλάμε για αναπλάσεις όπως το Πάρκο Λαθέας, είτε μιλάμε για τις δύο εισόδους της πόλεως, είτε μιλάμε για τα βασικά στοιχεία που έχουμε να κάνουμε με την οδική ασφάλεια και την οδοποίηση παντού, είτε μιλάμε για τα θέματα που έχουμε να κάνουμε με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανακύκλωση, όλα αυτά τα θέματα που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος Δήμος, θα ξεδιπλωθούν μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Ένα θέμα βασικό λοιπόν είναι οι υποδομές. Έχουμε βήματα να κάνουμε πολλά ακόμη εκεί. Ένα δεύτερο είναι φυσικά το σύστημα υγείας που είπατε ότι είναι μια από τις κορονίδες του προεκλογικού προγράμματος του κ. Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα. Είμαστε Ανατολική Αττική, έχουμε ένα νοσοκομείο. Αυτό το νοσοκομείο είναι στα νότια της περιοχής μας, είναι στη Βούλα. Επομένως, πολλοί πολίτες Ανατολικής Αττικής και φυσικά στον πόλεμο κομμάτι θεωρούν ότι είναι μακριά, ότι εξυπηρετεί τον όντο τομέα της Αθήνας και όχι τα δικά τους ενδιαφέροντα και τις αγωνίες. Πιστεύω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε σε ένα νέο νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική. Να βρούμε τον τρόπο να έχουμε την κατάλληλη προθέτηση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό αρκετό. Χρειάζεται να γίνει γρήγορα η μαγιά για να σταθεί στα πόδια του. Εδώ υπάρχουν πολλές κλινικές που ξέρετε ότι υπάρχουν σε διάφορα νοσοκομεία του βόρειου τομέα της Αθήνας. Αυτή μπορεί να είναι μια πρώτη μαγιά για να σταθεί στα πόδια του ένα τέτοιο νοσοκομείο με μεταφορά από το κλινικό ώστε να μην έχουμε ένα υπέρμαχο κόστος εκκίνησης. Δεν φτάνει μόνο αυτό, θα έρθω και λέμε. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την αναβάθμιση των κέντρων υγείας. Ξέρετε ότι έχουμε φροντίσει σαν κυβέρνηση να δεσμεύσουμε πόρους στο Ταμείο, από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναβάθμιση όλων των κέντρων υγείας. Σε όλους τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής. Αλλά ούτε αυτό είναι αρκετό. Χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μονάδες ημερήσιας ποικιλίας. Πιστεύω ακράδαντα, όπως έχουμε συζητήσει με όλους τους ειδικούς, ότι περίπου το 80% των περιπτώσεων απαιτεί μία τουλάχιστον διακυκλέρευση σε νοσοκομείο και αν έχουμε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, 4 ή 5 εσκορισμένες στρατηγικά στην Ανατολική Αττική, να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλο μέρος από την ταλαιπωρία και την υπερφόρτωση των νοσοκομειακών νοσομονάδων. Αυτό δεν γίνεται μόνο του. Θέλει οπωσδήποτε εξοπλισμό, θέλει οπωσδήποτε νοσηλευτικό προσωπικό και οπωσδήποτε γιατρούς. Αυτά λοιπόν είναι ένα πακέτο τριών βημάτων για να αποκτήσουμε την υγεία που μας αξίζει το 2023, το 2027, το 2030. Γι' αυτό που είπε ο φίλος μας εδώ που είναι δυναμικός, θα πω ότι πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκα το ΕΚΑΒ, μίλησα με τους ανθρώπους εκεί και με τον διοικητή
Και φυσικά είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει ανανέωση του στόλου με αυτή την κυβέρνηση, να ξέρετε. Με αυτή την κυβέρνηση ξεκινάει ανανέωση του στόλου, όχι μόνο σε δωρεές, οι οποίες πήγαν τώρα από διάφορα ιδρύματα, αλλά με μια σοβαρή επένδυση για περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 60 ασθενοφόρα σε συνεργασία στην περιφέρεια Αττικής. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ανανέωση με ένα πρόγραμμα σαν αυτό που ξέρει καλά ο Δημαρχός μας εδώ, που εμείς φροντίζαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών να έχουμε για τη στήριξη των μηχανημάτων στους Δήμους. Εδώ που έχουμε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Φιλόδημος. Το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έχει δώσει μηχανήματα έργο από μικρά μέχρι μεγάλα, από το κορυματοφόρα μέχρι σάρωμα, παντού σε όλους τους Δήμους της χώρας. Ένα αντίστοιχο πρόγραμμα χρειάζεται για το ΕΚΑΒ και είναι κάτι που έχουμε συζητήσει, αλλά δεν χρειάζεται. Ένα τρίτο βασικό στοιχείο είναι η ασφάλεια. Δεν μπορεί, φίλες και φίλοι, να είμαστε έρμεοι της μικροπαραγματικότητας ή της εγκληματικότητας. Χρειάζεται